Προβλήματα σε δημοτικά κτίρια και αποκομιδή απορριμμάτων προκάλεσε η αθέτηση όρων από τον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στις 2.30 ώρα συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε και κηρύσσει έκτοτο τον ανάδοχο της εταιρείας, η οποία προμήθευε όλες τις σχολικές, όλο το Δήμο, τις σχολικές επιτροπές, τη ΔΕΙΑΚ, τη ΔΕΚΕΠΑ και μια γενικότερη σύμβαση η οποία έγινε με τον ανάδοχο για τα δύο έτη 18 και 19. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση του Δήμου αφορά μόνο το κομμάτι του Δήμου, δηλαδή την καθαριότητα, τα πετρέλαια κίνηση και τα κτίρια του Δήμου. Η κάθε επιτροπή ξεχωριστά, το κάθε νομικό πρόσωπο ξεχωριστά πρέπει να πάρει δική του απόφαση, γιατί οι συμβάσεις είναι ξεχωριστές. Εμείς σήμερα το απόγευμα σε 7 η ώρα, τόσο η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, όσο και η δευτεροβάθμια, έχουμε καλέσει διοικητικό συμβούλιο από κοινού και έχουμε καλέσει τον ανάδοχο για εξηγήσεις. Μάλιστα, σε έκτατο δημοτικό συμβούλιο προγραμματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, με μοναδικό θέμα την κήρυξη ή μη έκπτωτο του εργολάβου, σύσσωμο το σώμα ψήφισε ομόφωνα πως κηρύσσεται έκπτωτος ο προμηθευτής πετρελαίου. Η πραγματικότητα είναι ότι όντως κάποια σχολεία αυτές τις τελευταίες μέρες είχαν πρόβλημα στο πετρέλαιο, δηλαδή το σχολείο της Νέας Καλλίτσης έχει μείνει από την Πέμπτη Παρασκευή, είχε ζήτημα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και το πρώτο ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ και το πρώτο γυμνάσιο είχαν θέματα με το πετρέλαιο τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για μας να φτάνουμε σε μια διαδικασία να κηρύσουμε έναν επαγγελματία όταν μας είναι και από τον τόπο μας έκτοτο, αλλά οφείλουμε νομίζω να προστατεύσουμε το συμφέρον των δημοτών μας. Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας, μαθητές κάναν αποχή από τα μαθητικά τους καθήκοντα, καθώς τόνισαν πως τα δημοτικά κτίρια που στεγάζονται σχολικές μονάδες έμειναν χωρίς θέρμανση. Την ίδια ώρα, η έλλειψη πετρελαίου έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην καθαριότητα της Κομωτινής και των οικισμών, καθώς δεν μπορούν να κινηθούν από τη θέση τους στα απορριμματοφόρα. Η συνεργασία από πέρσι ήταν προβληματική. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, τα δελτία παραγγελίας ποτέ δεν καλύπτονταν στο σύνολό τους. Παραγγέλναμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 20.000 λίτρα και παραλαμβάναμε 8, 10, όπως και σήμερα, ας πούμε, που έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια από τον ανάδοχο. Οι παραγγελίες τάξης των 26.000 λίτρων και μας κάλυψε περίπου το 1 τρίτο, μας έβαλε περίπου 8.000 λίτρα.